Το παιδί σας τι σας είπε? Δεν έχω μιλήσει καθόλου με το παιδί μου. Τι να μου πει? Αυτό που ακούστηκε είναι για κάποια γυναίκα η οποία ουσιαστικά του δημιούργησε το μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα, έτσι? Ναι, το παιδί μου πως δεν το βιάζω και γίνω όλα αυτά γεγονότα. Είχε μια σχέση. Όπως έχουν όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι, τι με αυτή... Όταν λέτε χαριστική βολή, τι σας έλεγε? Την αγαπώ, μαμά. Δεν μπορώ να νιώσω χωρίς αυτήν. Θα σας αγαπούσα όλα. Όλους τους ανθρώπους. Ποτέ δεν μπορούσα να κάνει κακό σε άνθρωπο. Αυτή η γυναίκα σας επικοινωνήσατε καθόλου? Έχει εξαφανιστεί αυτή η κοπέλα. Μάλιστα. Πήγε, πήγε στα Θεσσαλονίκη, πήγε στην Αθήνα, πήγε. Αληθεύει ότι είχε αποσπάσει και χρήματα από το παιδί σας? Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα ήταν η αιτία που ξεκίνησε να κάνει αυτές τις επιθέσεις? Ναι, δεν είχε άλλο πρόβλημα. Ποτέ δεν είχε τέτοια προβλήματα. Όλος ο κόσμος έχει ερωτηθεί, αλλά καμιά φορά τυχαίνει. Να γίνει αυτό, να το βάλει το μυαλό και να μην ξέρει. Όχι το κάνει ξεφύγει. Θα την αγαπούσε, να μάθει να αγαπάω. Και μάλιστα την τελευταία φορά του λέω αγόρι. Πες μου τι έγινε, κάθε την καρέκλα. Είσαι κουρασμένος από τη δουλειά μου. Δεν με νοιάζει το μάμου με η κούραση. Δεν νοιάζει μου το μη ξέρω πότε στη ζωή μου μου κάνει ποτέ. Τι σας είπε τώρα εδώ, πάνε να, ουσιαστικά να το σχετίσουμε με τη δολοφονία της 69χρονης. Αυτό είναι ψέματα, τι λέτε τώρα. Ποτέ δεν το κάνει αυτό το παιδί. Το παιδί μου όταν έχει μια σχέση τελειώνει η μία και μετά την είναι στην άλλη. Δεν πάει ποτέ, δεν το παιδί μου δεν τη σχέση του, ποτέ δεν πάει σε μεγάλη γυναίκα. Εσείς το ρωτήσατε γιατί έκανε αυτές τις επιθέσεις? Δεν έχω μιλήσει καθόλου, τίποτα πολύ. Μόνο μια φορά το βίνα, στις αρχές το έπιασανε, το αμαλώσει πάνω. Και ήταν σε χαμένο, δεν ξέρω, δεν μίλαγε. Τι να σας πω, εγώ τα χαφράζει, δεν είχα τι να πω. Να σας πω κάτι, η δικαιοσύνη έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. Θα ζητήσετε ο γιος σας να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση? Φυσικά. Ποτέ δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα το παιδί. Αυτή πάρα πολύ είναι το παιδί. Δεν πειράζει κανέναν. Είναι συγγνώμη για τις κοπέλες, το ξέρω και εγώ κορίτσια μου ήταν τέτοια τάγματα. Δεν το έκανα ξεφύγει, δεν το έκανα ξεφύγει. Εντάξει, η μάνα πάντα προσπαθεί να δικαιολογήσει.